Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την ίδια ώρα που οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο η τέταρτη αξιολόγηση να μην ολοκληρωθεί στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, καθώς δύσκολα θα καλυφθούν μέχρι τότε τα 88 προαπαιτούμενα, ο επικεφαλής Ευρωομάδας Μάριος Σεντένο εξακολουθεί να πιέζει για την επίτευξη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο έως την επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 24 Μαΐου. Πηγές των θεσμών ανέφεραν στην αρχή της εβδομάδας πως από τα 88 προαπαιτούμενα έως τώρα υλοποιημένα είναι μόλις τα 3, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη κοντά σε φάση υλοποίησης βρίσκονται περίπου 25. Υπό αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες προς την Αθήνα εν ώψη της άφιξης την Δευτέρα 14 Μαΐου των εκπροσώπων των θεσμών είναι να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς πλέον και χωρίς άλλες καθυστερήσεις η υλοποίηση των προαπαιτούμενων. Η Εθνική Τράπεζα, αξιοποιώντας την πολύχρονη τραπεζική εμπειρία και την υψηλή τεχνολογία, προσφέρει μέσα από την υπηρεσία Business Banking ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη Business Banking των καταστημάτων της προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες για τις συναλλακτικές και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, προνομιακή τιμολόγηση και προτεραιότητα στις συναλλαγές τους, δημιουργώντας αμοιβαίως επωφελείς και μακροχρόνιες σχέσεις. Η νέα τραπεζική εμπειρία εξυπηρέτηση έχει σκοπό να προσφέρει ένα μοναδικό σημείο επαφής του πελάτη, αυτό του προσωπικού συμβούλου, με όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει όλη η τράπεζα, με σκοπό την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου του πελάτη και την μοναδικότητα στην κατανόηση και εξυπηρέτηση των μοναδικών επιχειρηματικών αναγκών του. Στα ύψη κυμαίνονται οι τιμές της βενζίνης πανελλαδικά, καταγράφοντας συνεχή άνοδο και ακολουθώντας την ευρύτερη ενωδική τάση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το τελευταίο δίμηνο. Στο λεκανοπέδιο Αττικής, η μέση τιμή έχει ξεπεράσει το 1,5 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε άλλες περιοχές της Ελλάδας η τιμή είναι πιο αυξημένη. Στις Κυκλάδες φτάνει ακόμα και τα 1,9 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα στη διεθνή κατάταξη βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ 167 χωρών, ξεπερνώντας σχεδόν όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Παράγοντας της αγοράς, μιλώντας στο insider.gr, επισημαίνει πως αυτές οι ανατιμήσεις ήταν αναμενόμενες, καθώς το τελευταίο δίμηνο το πετρέλαιο διεθνώς ακολουθεί ανωδική πορεία. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα 3% την Τετάρτη σε νέο υψηλό 3,5 ετών, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Λευκού Οίκου για την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Διεθνή Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνο και με τις 819,82 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,26% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.